Τραγωδία στο Ηράκλειο. Μια γυναίκα ηλικίας 33 χρονών που νοσούσε με κορονοϊό για τέταρτη μέρα με φρικτούς πόνους στα κόκαλα και υποθερμία δεν άντεξε με την ίδια ναργοσβήνη μέσα στο τάξη το οποίο τη μετέφερε μαζί με τον σύζυγό της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Ο σύζυγός της ξέσπασε στο τηλεοπτικό φάκο με τον ίδιο να ζητά απαντήσεις για τον άδικο θάνατό της και να στέλνει τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Πριν 1,5 χρόνο ήταν τόσο σημαντικός ο κορονοϊός και είχαμε lockdown και έπρεπε να στείλουμε μήνυμα για να βγούμε έξω. Τώρα παίρνουμε τηλέφωνο επειδή έχουμε κορονοϊό και μας λένε ότι δεν είναι τόσο σοβαρό και δεν ερχόμαστε να σας πάρουμε. Αυτό μόνο, θέλω απάντηση. Από τους υπουργούς, τίποτα άλλο δεν έχω να πω εγώ. Το παιδί μου, να δώσετε απάντηση στο παιδί μου. Όχι σε μένα, στο γιο μου που είναι 5 χρονών. Αυτό ένας υπουργός θα δώσει. Είναι ένα αγοράκι 5,5 χρονών. Το έχει μάθει. Δεν το έχει μάθει ακόμα. Ξέρει ότι η μαμά του είναι άρρωστη στο νοσοκομείο. Τη ζητάει συνέχεια. Τις κρίσιμες ώρες η οικογένεια κάλεσε αρχικά το ΕΚΑΒ. Όμως λίγα λεπτά αργότερα ακύρωσε το ασθενοφόρο το οποίο είχε σπεύσει σε άλλο περιστατικό καθώς κάλεσε ταξί στην προσπάθειά της να μην χαθεί άλλος πολύτιμος χρόνος. Ξαφνικά τα κόκαλά της νέκρωσε. Πονούσε σε σημείο να μην μπορεί να σηκωθεί. Αυτό εννοώ. Πολύ. Ναι. Παίρνω λοιπόν τηλέφωνο ξανά το 166 εγώ. Μου λέει θα αργήσει το ασθενοφόρο να έρθει εφόσον επιμένετε, θα έρθει αλλά θα αργήσει. Και πήρατε λοιπόν το ταξί. Ναι, γιατί η κοπέλα δεν άντεχε. Φυσικά και πήγα, δεν μπορούσα να αφήσω την κοπέλα έτσι. Πήγα, η κοπέλα ήταν σε κακό χάλι έτσι, τη σέρνανε να την βάλουν, καν δεν περπατούσε. Δεν μπορούσε να μου μιλήσει αλλά έπαιζε τα μάτια της, φαινόταν ήταν ζωντανή. Υπήρχε μια μεγάλη καθυστέρηση από όλους. Δεν έδινε άνθρωπο σημασία κάποιος να έρθει να παραλάβει την κοπέλα. Ώσπου λοιπόν μετά ήρθε κάποιος, είδαν ότι η κοπέλα ήταν ζωρισμένη ήδη, ζούσε μέσα στο ταξί όταν φτάσανε τέλος πάντων επάνω. Ήρθε μετά κάποιος γιατρός, κάνανε ανάνυψη, αλλά δυστυχώς από ό,τι έμαθα ήταν ήδη αργά. Ο οδηγός ταξί έσπευσε στο γάζι όπου διαμένει η οικογένεια, με τον ίδιο να μεταφέρει άμεσα τη γυναίκα και το σύζυγό της στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με τον ίδιο να μας περιγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν μέσα στο ταξί αλλά και στο νοσοκομείο. Δεν βγήκε κάποιος να την παραλάβει, μας στείλανε να πάμε να γυρέψουμε να βρούμε στην ομάδα COVID που είναι από πάνω. Πήγαμε και εγώ και ο σύζυγός της προσωπικά, δεν ήταν κλειστή πόρτα, δεν ήταν καν κάποιος να μας ανοίξει. Δηλαδή από τα επίκοντα σας είπα να βρείτε εσείς κάποιον από το COVID. Από το COVID, από την μονάδα COVID. Ήταν κλειστή η πόρτα, δεν ήταν καν κάποιος να μας ανοίξει. Βασικά φωνάζαμε, βάλαμε τις φωνές εκεί πέρα και εγώ και αυτός, ξεσηκώσαμε τον κόσμο έτσι και αναγκαστικά και βγήκαν. Εγώ την κοπέλα την είδα και μπλάβησα. Τους κάνανε μαλάξεις μες στο ταξί, αλλά η κοπέλα ήδη είχε πεθάνει. Χθες το βράδυ και ώρα 00:10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, προσήλθε ασθενής γυναικείου φίλου ετών 33 μέσα σε ένα ταξί και ευρισκόταν σε ανακοπή. Αμέσως έτρεξε ο γιατρός υπηρεσίας, ο οποίος έκανε διασωλήνωση και άμεσα έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια να αναζωογονήσει την ασθενή και προσπαθούσε περίπου για 45 λεπτά. Όμως η προσπάθεια αυτή δεν απέδωσε. Είχε καταλήξει η γυναίκα. Ήταν θετική σε COVID και οι πληροφορίες λένε ότι από τη Δευτέρα ήταν στο σπίτι της χωρίς θεραπεία. Η κουνιάδα της άτυχης γυναίκας μας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές καθώς και την επικοινωνία που είχε με το ΕΚΑΒ. Είναι εμβολιασμένη, λέω όχι. Μου λέει δεν χρειάζεται να έρθει. Τι συμπτώματα έχει. Λέω κλασικά πονάει πάρα πολύ γιατί μας καθησύχασαν με λίγα λόγια το πρωί.